Πάμε κατευθείαν στην offside. Η συνάδελφος Μικαέλα Μέσου είναι έτοιμη, μας περιμένει για να μας δώσει αναλυτικά τα κυριότερα ρεπορτάζ της ιστοσελίδας. Μικαέλα μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσένα, Χαρούλα, και στους τηλεθεατές μας. Μεγάλο βήμα επιστροφής λοιπόν προς την κανονικότητα κάνει από σήμερα η Κύπρος. Καταργούνται τα SMS, ανοίγουν όλα τα καταστήματα, τα σχολεία, οι χώροι εστίασης, ανοίγουν τα σπίτια για επισκέψεις, ανοίγουν θέατρα και σινεμά, ανοίγουν τα γήπεδα και σε λίγες μέρες αρχίζουν και οι γάμοι με κόσμο. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα, σαφώς θα ανέβει η ψυχολογία όλου του κόσμου, ενώ πολύ καλή είναι η συγκυρία με τα χθεσινά 269 κρούσματα σε 110.000 τεστ. Τεράστιος αριθμός, Χαρούλα. Να πούμε ότι το curfew θα αρχίζει στις 11, ενώ όπως ξέρουμε όλοι πολύ καλά, στη ζωή μας μπαίνει από σήμερα και το safe pass. Τώρα θα δούμε τις τρεις προϋποθέσεις για να έχει κάποιος safe pass. Οι πολίτες θα πρέπει να παρουσιάζουν ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μία δόση και αφού έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων, δηλαδή την κάρτα εμβολιασμού που τους δίνεται ή το αποδεικτικό ότι το άτομο έχει νοσήσει από την ασθενεία COVID τους τελευταίους 6 μήνες, όπου είναι ένα γραπτό μήνυμα αποδέσμευσης ή γραπτό μήνυμα ανάρρωσης από το Υπουργείο Υγείας στο κινητό τους, ή δίνεται η επιλογή στους πολίτες ηλικίας 12 ετών και άνω να προσκομίζουν πιστοποιητικό αρνητικό τεστ PCR ή rapid test με ισχύ 72 ώρων. Για παράδειγμα, αν το τεστ έγινε την Κυριακή στις 10 το πρωί, θα έχει ισχύ μέχρι και την Τετάρτη στις 10 το πρωί. Γενικά, να πούμε ότι είναι υποχρεωτικό σε χώρους εστίασης όπως μολ, μεγάλα καταστήματα, εκκλησίες, άλλους κλειστούς χώρους, γήπεδα και νοσοκομεία. Δεν θα είναι υποχρεωτικό στις υπεραγορές, στα περίπτερα, στους φούρνους, στις τράπεζες και γενικά σε χώρους με ολιγόλεπτες στάσεις. Όλες τις απαντήσεις για τα μέτρα αλλά και όλες τις λεπτομέρειες για το Safe Pass, Χαρούλα, μπορούν να βρουν αναλυτικά οι τηλεθεατές μας στην offside. Να πούμε επίσης ότι σήμερα η πύλη εμβολιασμού είναι ανοιχτή για τα άτομα ηλικίας 29 με 30 ετών. Πλέον είναι η εβδομάδα των 20άριδων και προχωρούν οι εμβολιασμοί με γοργούς ρυθμούς. Πάμε ολοταχώς για 400.000 εντός ημερών. Και να πούμε, Μικαέλα μου, ότι από τα 12.598 ραντεβού που δόθηκαν σήμερα στα άτομα 29 με 30 ετών, πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις 9.30 το πρωί το 8.393, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Ναι, ακριβώς. Και μιας και τα πράγματα βελτιώνονται, Χαρούλα, μπορούμε μάλλον να αρχίσουμε να μιλάμε για τις φετινές μας διακοπές. Άρα, για θα πάμε στα ελληνικά νησιά φέτος που είναι ο αγαπημένος προορισμός των Κυπρίων. Μιλώντας στην offside, εκπρόσωπος τύπου του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, κύριος Χάρης Παπαχαραλάμπους, ανέφερε πως η Ελλάδα θα είναι ο πρώτος προορισμός στις επιλογές των Κυπρίων για τις διακοπές με μεγάλη διαφορά. Όσον αφορά τους Κύπριους που φτάνουν Ελλάδα, ισχύει ότι ισχύει και για τους άλλους εμβολιασμένους. Ό,τι έχει ανακοινώσει η Ελλάδα δηλαδή, η ανακοίνωση να πούμε ότι λέει αν είσαι εμβολιασμένος με τα κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί για τους εμβολιασμένους, δεν υπάρχει περιορισμός ούτε στην είσοδο ούτε στις μετακινήσεις. Για τις απευθείας πτήσεις ο κύριος Παπαχαραλάμπους ανέφερε ότι θα υπάρχουν πτήσεις απευθείας μόνο για τα σημαντικά μεγάλα κύρια νησιά, όπως είναι η Ρόδος, η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Μύκονος, και για τα υπόλοιπα θα δείξουν οι εξελίξεις. Τώρα για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό, ανέφερε πως περιμένουμε να ξεκαθαρίσει ακριβώς πώς θα είναι τα δικαιώματα του κατόχου του πιστοποιητικού και πώς θα το διαχειριστούμε. Υπάρχουν 2 με 3 διαφορετικές απόψεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη βάση υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση του θέματος και από εκεί και πέρα είναι στην πρακτική εφαρμογή για το πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί και τι ακριβώς θα σημαίνει για τους κατόχους του πιστοποιητικού, διότι σμίγει 3 διαφορετικά πράγματα. Τους εμβολιασμένους, τα άτομα τα οποία νόσησαν πρόσφατα και όσους έχουν κάνει τεστ εντός 72 ωρών. Περισσότερα για το θέμα θα μπορούν να βρουν οι τηλεθεατές μας στην offside. Μάλιστα. Τέλος, βουλευτικές, ποιον μπλοκ θα έχει την πλειοψηφία, αυτό του Αβέροφ ή αυτό του Νικόλα. Αυτή η πτυχή αναλύεται στο άρθρο του Διευθυντή Σύνταξης της Digital Tree, Παναγιώτη Τσαγκάρη.
Μεταξύ άλλων, σημειώνεται πως το μείζον διακύβευμα αυτών των βουλευτικών εκλογών δεν είναι τόσο τα συν και τα πλήν των ποσοστών συγκριτικά με το 2016, τα οποία είναι μεν σημαντικά, αλλά όχι η απόλυτη ουσία. Αλλά ποιος θα καταφέρει να σχηματίσει ένα πλειοψηφικό πολιτικό μπλοκ των 29 ψήφων. Αβέροφ ή Νικόλας. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανάλυση στην offsite. Αυτές ήταν οι κυρίες ειδήσεις μέχρι στιγμής.